Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Το κόκκινο χαλί το στρώσατε? Αλέξανδρος Λιζάρδος εδώ κοντά μας. Δεν το στρώσανε, δεν προλάβανε και λογικό είναι γιατί τα Όσκαρ τελείωσαν πριν λίγες ώρες. Καλώς ήρθες, πρώτο σχόλιο. Καλώς που σας βρίσκουμε. Ήταν μια πραγματικά τελετή που θα μπορούσε να την παρακολουθήσει από το σπίτι σου, να κάνεις και δουλειές παράλληλα. Κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Δεν έκανες τίποτα δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άνευρη. Πέρα από το ότι ήταν άνευρη, αισθανόσουν και την αμηχανία του ότι δεν υπάρχουν παρουσιαστές. Κάτι που βεβαίως μπορεί να έχει γίνει και 30 χρόνια πριν. Αλλά χρειαζόταν κάποιον για να συντονίσει μια διαδικασία. Τα βραβεία μοιράστηκαν. Τύπου ας είμαστε όλοι χαρούμενοι με κάποιο τρόπο. Δεν υπήρχαν στιγμές εκτός από τη στιγμή με την Ολίβια Κόλμαν που παραλαμβάνει το βραβείο που να έβλεπες λίγο παραπάνω ενθουσιασμό. Ίσως και με τα ντοκιμαντέρ, με το βραβείο ντοκιμαντέρ για το Period, το οποίο ανήκει μάλιστα και σε ένα μεγάλο δίκτυο ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης ταινιών. Σε γενικές γραμμές ήταν άνευρα. Μεγάλος νικητής, Κουαρόν. Όχι, δεν είναι μεγάλος νικητής ο Κουαρόν, όπως όλοι πιστεύανε, και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, και κόσμος που το έχει παρακολουθήσει είχε τόση βεβαιότητα μέχρι το σημείο το οποίο πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας ότι θα ήταν και το Ρώμα η ταινία που θα έπαιρνε το βραβείο καλύτερης ταινίας. Το Green Book είναι λοιπόν. Το Green Book, και ευτυχώς. Το Green Book είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Είναι μια ταινία που θα τη θυμάσαι και 10 χρόνια αργότερα. Ολοκληρωμένη ταινία. Το Ρώμα θα είναι μια ταινία που μπορείς να τη μελετήσεις, αλλά όχι να τη θυμάσαι με την διάθεση να πάω να την ξαναδώ και να την ξαναδώ. Όμως ήδη ξεκίνησαν με τα tweets, εγώ που διάβασα κάποια πρώτα πρωινά, να κατηγορούν την ταινία The Green Book ως την δεύτερη χειρότερη ταινία που έχει βραβευτεί με Όσκαρ καλύτερης ταινίας όλων των εποχών, μετά από το Crash. Εσύ παρακολουθείς ταινίες. Όμως συνολικότερα δεν ήταν χαμηλό το επίπεδο. Δηλαδή δεν είχαμε τις μεγάλες παραγωγές. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη. Διαφωνώ. Πρώτα και βασικά ήταν η καλύτερη χρονιά νομίζω για τις ξενόγλωσσες ταινίες. Και οι 5 ταινίες που ήταν υποψήφιες. Το Καπερναούμ επίσης. Το Καπερναούμ είναι ίσως αυτή που έχω προσωπικές ενστάσεις. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια εξαιρετική ταινία. Όμως δεν είχαμε τις μεγάλες παραγωγές. Μεγάλη ταινία μπορεί να θεωρήσεις το Favorite και ας μην ήταν μια τεράστια παραγωγή. Μεγάλη ταινία μπορεί να πεις στο Green Book και ας μην ήταν πάλι μια μεγάλη σε budget παραγωγή. Σε budget βάζεις το. Εντάξει, αν δεν είχε Τιτανικό. Δεν είχε Τιτανικό. Δεν είχε. Ναι. Αλλά τα Όσκαρ. Τώρα αυτό νομίζω. Ναι, τα Όσκαρ πάνε σε μια άλλη. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από το 2010 που άνοιξαν περισσότερο. Άνοιξε αριθμητικά η κατηγορία της καλύτερης, του βραβείου καλύτερης ταινίας στις υποψηφιότητες. Και πλέον έχουν ακόμα και 10 ταινίες υπήρξαν, νομίζω, το 2010 και 2011. 10 ταινίες που ήταν υποψήφιες. Βλέπουμε το ότι δεν μπορεί να γίνει μια πραγματική πρόβληση. Ευχαριστημένος ο Λάνθιμος. Ο Λάνθιμος γιατί να μην είναι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι η Κόλμαν πήγε και έριξε ένα χαστούκι σε όλους πάνω από τη σκηνή, λέγοντας ότι είμαι εδώ πέρα, έχεις κάνει την καλύτερη ταινία, Γιώργο. Αυτό δεν θα μου ξανασυμβεί στη ζωή μου. Οπότε ευχαριστώ και την Ακαδημία και όλους αυτό. Και μίλησε μάλιστα για το κομμάτι του, από το παρελθόν της, όπου δούλευε σαν καθαρίστρια. Κάνοντας με σεβασμό ένα αστείο, στο οποίο η κατάληξη ήταν το να πιστεύετε στα όνειρά σας και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Μ' άρεσε εμένα πάντως πολύ η ερμηνεία της. Εξαιρετική ερμηνεία είναι. Εξαιρετική. Ισορροπημένη μέσα στην ανισορροπία της. Αυτό ήταν νομίζω ένας τρόπος για να πεις το πώς υποδίθηκε την Βασίλισσα Άννα. Μία από τις πιο αντιφατικές προσωπικότητες της ιστορίας. Την γυναίκα η οποία άνοιξε την πόρτα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μία καινούρια πορεία για την μέχρι τότε Βρετανική Βασιλεία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία. Είναι πραγματικά το favorite, κάτι που θα το συζητάμε και αργότερα. Όμως και το Green Book. Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη σε μια μοιρασμένη βραδιά επιλογή για το βραβείο καλύτερης ταινίας. Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, στις επόμενες εκπομπές θα είσαι guest για να δίνει συνέχεια και τις εκτιμήσεις και το ρεπορτάζ για τα βραβεία. Είστε πολύ καλά. Και από τον κινηματογράφο πάμε στο θέατρο για να δούμε μια έτσι πρωτοποριακή.